Ο προϋπολογισμός του 2017 της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας συζητήθηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Φανερά αντίθετα με την αύξησή του κατά 100.000 ευρώ δηλώνουν στελέχη της αντιπολίτευσης καταψηφίζοντάς τον. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν είναι ειλικρινής. Φαίνεται ότι για την επόμενη χρονιά, ενώ δεν υπάρχει καμία διαφορά στις δραστηριότητες της ΔΚΠΑΟ, δεν υπάρχει δηλαδή καμία αύξηση αυτών των δραστηριοτήτων, ερχόμαστε να χρηματοδοτήσουμε την ως Δήμος, τη ΔΚΠΑΟ, με το επιπλέον ποσό των 100.000 ευρώ. Ενώ δηλαδή η περισσινή χρηματοδότηση ήταν του ύψους των 240.000 ευρώ από το Δήμο προς τη ΔΚΠΑΟ, για το 2017 αυξάνεται κατά 100.000 ευρώ και πάει στις 340.000 ευρώ. Βέβαια, μας είπε διάφορα ο κύριος Δήμαρχος ότι δεν συμφωνούμε, ότι θέλουν να αυξήσουν τις πολιτιστικές δραστηριότητες και ότι εμείς αρνούμαστε μια τέτοια αύξηση, δεν συμφωνούμε με κάτι τέτοιο, ενώ θα έπρεπε να συμφωνούμε. Δεν είναι όμως αυτή η δική μας άποψη. Δεν είναι το θέμα δηλαδή ότι εμείς δεν θέλουμε να αυξηθούν οι πολιτιστικές δραστηριότητες στην πόλη μας, στο Δήμο Ορεστιάδας. Βλέπουμε απλώς ότι δεν είναι ειλικρινή όλα τα στοιχεία που μας παρατίθενται. Εμέσως πλην σαφώς, η κυρία Κουγκουσκίδου κατηγορεί την Δημοτική Αρχή για παραποίηση των εγγράφων που δόθηκαν κατά τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου ή τουλάχιστον για απόκρυψη των πραγματικών εσόδων και εξόδων της ΔΚΠΑΟ. Το πρόβλημα με τη ΔΚΠΑΟ και τον προϋπολογισμό της θεωρώ ότι έγκυται στις δραστηριότητες του ΆΡΔΑ. Μέσα στον προϋπολογισμό της ΔΚΠΑΟ είναι όλα τα οικονομικά στοιχεία των εκδηλώσεων του ΆΡΔΑ που γίνονται κάθε φορά, κάθε χρόνο το καλοκαίρι. Εκεί εντοπίζω το πρόβλημα. Την περσινή χρονιά, στις εκδηλώσεις του ΆΡΔΑ, η ΔΚΠΑΟ μπήκε μέσα κατά 120.000 ευρώ. Δηλαδή υπήρχαν περισσότερα έξοδα κατά 120.000 ευρώ από τα έσοδα. Εγώ θεωρώ ότι το ίδιο περίπου πρέπει να έχει συμβεί και φέτος, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τα οποία μας παρέθεσαν είναι ότι τα έσοδα με τα έξοδα ήταν ισορροπημένα. Ότι δηλαδή γύρω στις 197.000 ευρώ ήταν τα έσοδα από τις εκδηλώσεις του ΆΡΔΑ και γύρω στις 197.000 ευρώ περίπου ήταν τα έσοδα. Αυτά είναι τα στοιχεία που μας παρέθεσαν φέτος για τις εκδηλώσεις του ΆΡΔΑ. Εγώ όμως θεωρώ ότι δεν είναι ειλικρινή τα στοιχεία αυτά. Καταρχήν γιατί παρουσιάζουν εισιτήρια, έσοδα από εισιτήρια στις 118.000 ευρώ, ενώ την περσινή χρονιά τα έσοδα από τα εισιτήρια ήταν 93.000 ευρώ. Δεν δικαιολογείται όμως το ποσό αυτό σε καμία περίπτωση. Δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη αύξηση που παρουσιάζεται. Η κυρία Κουγκουσκίδου τονίζει ότι θα διερευνήσει το ζήτημα εις βάθος μέχρι να βρει τα πραγματικά στοιχεία. Αν υπολογίσουμε το ποσό των 118.000 ευρώ για τα έσοδα, το εισιτήριο ήταν στα 10 ευρώ, υπήρχαν διαρκείες, υπήρχαν μαθητικά στα 5 ευρώ. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, να πούμε ότι το εισιτήριο ήταν στα 7 ευρώ, σημαίνει ότι γύρω στους 16.800 άτομα επισκέφτηκαν τις εκδηλώσεις του ΆΡΔΑ φέτος. Σε καμία περίπτωση σίγουρα δεν συνέβη αυτό. Οι πρώτες μέρες, η Τρίτη και η Τετάρτη, μπορεί να είχαν από 400 άτομα και η Κυριακή γύρω στα 1.000 και η Πέμπτη, Παρασκευή και το Σάββατο να είχαν περισσότερο κόσμο. Επομένως, θεωρώ ανηλικρινή το ποσό των εσόδων για τον ΆΡΔΑ και στα έξοδα, τα οποία μας παρουσίασαν, λείπουν αρκετά από τα έξοδα που έχουν γίνει, δεν παρουσιάζονται, όπως δεν παρουσιάζονται οι αμοιβές για τα μικρά συγκροτήματα που παρουσιάστηκαν στον ΆΡΔΑ, όπως δεν παρουσιάζονται κάποια έξοδα που πρέπει να έχουν γίνει για τη διατροφή όλων αυτών που ασχολήθηκαν εκείνη την περίοδο. Έχουμε εντοπίσει δηλαδή κάποιες διαφορές στα έσοδα και τα έξοδα των εκδηλώσεων του ΆΡΔΑ που μας έχουν παρουσιάσει, που μας έχει παρουσιάσει η Δημοτική Αρχή, και θεωρούμε ότι εκεί ακριβώς οφείλεται και η επιπλέον επιχορήγηση των 100.000 που έρχεται να δώσει ο Δήμος Ορεστιάδας στη ΔΚΠΑΟ για την επόμενη χρονιά. Και εκεί ακριβώς είναι και η διαφωνία μας.